μαζί σας, αλλά το πιο κλασικό είναι να διαφορείτε για αυτά που θα πω. Έχετε αποφασίσει για τα δικά σας, επιπληρώνει. Θέλω να προσδιορίσουμε λίγο τις στρατηγικές επιλογές για να δούμε πώς είναι το βλέμμα μας σε σχέση με το μέλλον, όταν έχουμε ένα στόχο. Άμα εδώ σας βάλω τη στρατηγική και εδώ σας βάλω τον στόχο, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ο στόχος δεν εξαρτάται από τη στρατηγική επιλογή. Αλλά δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Ποιος ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό? Πολλά υπάρχουν. Δεν σηκώνεται το χέρι, δεν ξέρετε. Τελείως δεν ξέρω εγώ τι ξέρετε. Οι άλλοι δεν ξέρετε καν ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Άρα για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Έχετε κάνει μια επιλογή. Α, είναι αυτό που έχετε τώρα στο μυαλό σας. Τώρα σας εξηγώ ότι το αγαπημένο φαγητό είναι αυτό που μπορεί να φάτε 10 μέρες συνεχώς, το μεσημέρι και το βράδυ. Και τώρα σας δίνω την επιλογή αν θέλετε να το αλλάξετε ή όχι. Είμαι και από εσάς που θα το αλλάξουν και άλλοι δεν θα το αλλάξουν. Ωραία. Θα είναι το ίδιο με το χώρο εργασίας. Είναι και από εσάς που θέλουν να κάνουν μια δουλειά, γιατί την έχουν δει μόνο απ' έξω. Δηλαδή, ας πούμε, λες, θα πάω σε τρόπο πλαστείο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, θα τρώω γλυκά. Να ξέρετε την τεχνική που έχουμε στους ζαχαροπλάσες, είναι ότι όταν έρχεται ένας νέος εργαζόμενος, του λέμε ότι μπορείς να φας οποιοδήποτε γλυκό θες, όσο θες. Το κρατάει μια εβδομάδα και μετά δεν ξαναβρεί τίποτα. Δεν τα έχει συγχαθεί όλο. Άρα μετά αρχίζει την κανονική δουλειά. Άμα του λέτε απαγορεύεται να φας γλυκό, κάθε τόσο σου κλέβει εδώ. Δεν μπορείς να σκάσει. Λογικό. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι όταν μας αρέσει κάτι, πρέπει να σκεφτούμε πρώτα για πόση ώρα θα μας αρέσει. Είναι το ίδιο με τις ανθρώπινες σχέσεις. Όταν θέλετε να έχετε μια σχέση μικρής διάρκειας, είναι καλό να κοιτάξετε τα μειονεκτήματα. Π.χ. μια νύχτα. Γιατί σε μια νύχτα δεν φαίνονται τα μειονεκτήματα. Αν θέλετε μια σχέση που κρατάει μια εβδομάδα, πρέπει να σκεφτείτε ήδη τα μειονεκτήματα. Ας πούμε, σε μια εβδομάδα φαίνεται η τσιγκουνιά. Μετά, αν θέλετε δύο εβδομάδες, φαίνεται η γκρίνια. Η μουρμούρα, η κρεβατομουρμούρα εκτός κρεβατιού, αυτό το χειρότερο, γιατί τουλάχιστον όταν είναι κρεβάτι με κρεβάτι, αλλά όταν είναι εκτός κρεβατιού, λες, παιδιά, ούτε το κρεβάτι δεν έχει. Όταν θέλετε τώρα να έχετε μια σχέση που θα κρατήσει πάνω από 10 χρόνια, η στρατηγική λέει να κοιτάζετε πρώτα τα ελαττώματα. Θα μου πείτε, φαίνεται πολύ κακό αυτό. Αλλά τα ελαττώματα έχουμε δύο κατηγορίες. Τα ελαττώματα που αντέχουμε και τα ελαττώματα που δεν αντέχουμε. Τα ελαττώματα που αντέχουμε δεν πειράζει, τα κρατάμε, θα τα σημειώνουμε. Τα ελαττώματα που δεν αντέχουμε, τα σημειώνουμε και φεύγουμε. Μην ξεκινάτε μια σχέση άμα έχετε ένα ελάττωμα που δεν αντέχετε και το έχετε εντοπίσει. Είναι το ίδιο για το χώρο εργασίας. Δηλαδή, άμα πείτε στο χώρο εργασίας, αυτό είναι καλό, 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 καλό. Αυτό δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Το διαβάζετε ανάποδα. Γιατί δεν το αντέχω, φεύγω. Γιατί αυτό δεν θα διορθωθεί. Άρα, έχετε σκεφτεί, ας πούμε, για τον χώρο εργασίας που θέλετε να παίξετε έναν ρόλο, αν υπάρχουν ελαττώματα που δεν αντέχετε. Π.χ. να σας πω ένα ελάττωμα, σας λέω, ο χώρος εργασίας είναι πάρα πολύ καλός, πολύ καλός μισθός, αλλά είναι νυχτερινό. Τσακ, άλλη ζωή. Εσείς ξεκινάτε στις 11, δουλεύετε, όταν είστε πτώμα όλοι άλλοι ξύπνησαν και άμα θέλετε να έχετε μια κοινωνική ζωή, θα το κάνετε μερικά χρόνια και μετά θα το σταματήσετε γιατί δεν γίνεται, εκτός αν είστε υποχρεωμένοι. Τώρα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, αν το θέλετε βέβαια, είναι αυτός που διαλέγει σωστά το επάγγελμά του δεν πάει ποτέ δουλειά. Τι σημαίνει αυτό το νοητικό σχήμα? Σημαίνει ότι επειδή το επέλεξε τόσο καλά, είναι η ζωή του. Ενώ είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα θέλουν να κάνουν μια δουλειά αφού να πάρουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα τους μειώσει τη ζωή τους. Και σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι κάνουν θυσίες τζάμπα. Αλλά μετά εμφανίζονται, ας πούμε, τα παιδιά. Η γυναίκα, ο άντρας, μετά τα παιδιά και μετά
το σχολείο για τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχετε χρόνο να το κάνετε αυτό ή θα κάνετε μια δουλειά που πάνω κάτω θα την κάνετε μέχρι να παντρευτείτε και μετά θα αλλάξετε δουλειά. Γιατί να θυμάστε, έχετε ένα ελάττωμα σε αυτή την προσέγγιση. Είναι όταν παντρεύεστε, σα ρωτάνε αμέσω η μία ή ο άλλο, τι δουλειά κάνει. Αν του πείτε μια δουλειά που είναι χαλιά, δεν πάει καλά το πράγμα. Και άμα του πείτε, μόλι παντρευτούμε, θα αλλάξω δουλειά, πάλι δεν πάει καλά. Γιατί είναι μερικοί που παντρεύονται για συμβουλία. Αλλά σου λέει τώρα τι θα γίνει. Λες, θα παντρευτούμε και μετά θα ψάξω για δουλειά. Αυτό είναι μη το κάνετε. Ειδικά οι άντρες, γιατί θα περιμένετε πολλή ώρα στην εκκλησία. Κοιτάξτε. Η ιδέα ποια είναι, ότι ο στόχος είναι εκτός στρατηγικής. Συνήθως νομίζουμε ότι βάζουμε στρατηγικούς στόχους. Οι στόχοι είναι μέσα σε μία μεταστρατηγική. Η μεταστρατηγική έχει όραμα, αλλά δεν έχει στόχους. Τι σημαίνει? Πάνω κάτω σκεφτόμαστε τι κάνουμε, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε ότι σκεφτόμαστε. Τώρα σκέφτεσαι ότι σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι? Είναι αυτή τη στιγμή. Άμα σκέφτεσαι αυτά που λέω, τότε αυτό σκέφτεσαι. Εγώ θέλω να σκεφτείς ότι σκέφτεσαι αυτά που λέω. Θα πάρει δεν το κάνω να σας πειράξω, είναι απλώς ότι θέλω να κάνετε σαν άσκηση. Σκέψου ότι τώρα σκέφτεσαι. Όχι, γίνεται, από όλους γίνεται, εντάξει. Λοιπόν, μερικές φορές, ας πούμε, παίζετε ένα παιχνίδι. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο ταυτόχρονα. Σκέφτεσαι ότι απλά σκέφτεσαι. Όχι. Έχουμε αρκετό εγκέφαλο που κάνουμε πολλά ταυτόχρονα. Απλώς πρέπει να του δίνουμε εφόδια, ας πούμε να του δίνουμε ζάχαρη, να μην του δίνουμε άλλη ουσία. Ξέρετε ότι ο εγκέφαλος θα αλλάζει όλα στη ζάχαρη. Εντάξει, αλλά όταν οι γονείς σας λένε μην τρώτε ζάχαρη, ειδικά όταν ήσασταν μικρά, είναι απλώς ότι οι γονείς σας ήταν ηλίθιοι, τίποτα άλλο. Συμβαίνει, δεν πειράζει. Η ιδέα πια είναι ότι ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ζάχαρη και ακόμα όταν τρώτε κάτι άλλο το μετατρέψει σε ζάχαρη, γιατί ο εγκέφαλος, αν θυμάστε καλά, ο εγκέφαλος τι είναι? Ουσιαστικά είναι λίπος. Όπου οι κοπές ξέρεις τα όνομα. Δηλαδή με πρίζω να μην έχω λίπος αλλού, τον εγκέφαλο έχω λίπος. Και αυτός που σκέφτεται να μην έχω λίπος αλλού είναι αυτός που είναι λίπος. Δεν είναι εμείς. Τέλος πάντων, εντάξει, ας ξαπνιστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να κάνετε νευροχειρουργική από τη φέρα. Να τον δείτε τον εγκέφαλο από κοντά. Αυτό που έχει σημασία είναι να βοηθάτε τον εαυτό σας. Ας πούμε, εγώ να σου βγάλω την γυαλιά. Βλέπεις? Όχι. Δεν βλέπεις κάτι, δεν γίνεται. Ωραία, άρα τα βάζεις επειδή σε βοηθούν. Ποιον βοηθάς? Ποιο έχει γίνει εμένα? Όχι τον εγκέφαλο. Μόνο, το τα μάτια. Που μας δυσκολεύουν. Εσύ τώρα, ας πούμε, έβαλες ένα παντελόνι το οποίο είναι τρίπιο, ενώ κάνει κρύο. Αυτό πρέπει να το έχεις. Άρα, ο άλλος είναι σαν να πηγαίνει η μαλάρια. Εσύ τώρα δεν έχει βάλει παντελόνι τρίπιο. Δεν το έχεις. Άρα, ξέρεις ποιος είναι ο συνδυασμός που με εντυπωσιάζει με σένα? Είναι το τρίπιο παντελόνι, οι κοντές κάλτσες και αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι το βγάζεις και το βάζεις πάνω στα μούτια σου.
Άρα, άμα είναι φαινόμενο μόδα, δεν μα πειράζει. Το θέμα είναι ότι άμα κάνει μείον 10 φαινόμενο μόδα, θα πεθάνει με τη μόδα σου. Εσύ κρυώνει. Ναι, φαίνεται από το πόδι σου. Αλλά τώρα, επειδή μιλάω για το πόδι σου, σταμάτησε. Οκ. Άρα, να ξέρετε λοιπόν ότι όταν θα πάτε στον χώρο εργασία, θα σα κοιτάζουν. Γιατί έγινε πιο σοβαρή. Τι θα μου πεις για χώρο εργασίας, εσύ. Ναι, φοράει γυαλιά. Όχι. Παππούς. Όχι, τι. Τι, τι. Ουσικά. Όχι. Θα καπνίζεις. Όχι. Κάτι, παιδί. Πάμε. Ναι. Α, ξέχασες την ερώτηση. Α, δεν έχεις μιλήσει. Όχι, ναι, κατάλαβα. Α, ωραία, είναι έπρεξη εργασίας. Λοιπόν, είμαστε στον χώρο εργασίας, πρέπει να μου πεις τι δουλειά θες να κάνεις. Είναι ψυχτικός. Οκ, μπορείς να μου το πεις χωρίς να πεις το «ε» στην αρχή. Ναι, ψυχτικός. Α, πολύ πιο ωραίο. Μπορείς να αλλάξεις λίγο τον τόνο. Τι δουλειά θες να κάνεις. Ψυχτικός. Δεν το πιστεύω πολύ. Ξάπνεις, ε. Από το ύφος με το οποίο το λες, θες να παντρευτείς. Ναι. Το πετάσεις αυτό, α. Παγκαρό, δες σου που δεν σε αφορά καθόλου. Αν θέλω να πω, τι δουλειά θες να κάνεις, τι είπες. Είναι ψηφιακός. Α, τώρα είναι και καλούτσικο. Αυτό να το σκέφτεσαι, αλλά ακόμα εδώ φαίνεται ότι είναι τεχνητό. Δεν τους κάνεις καθόλου θέατρο. Όχι όμως. Λοιπόν, είναι καλό το θέατρο όταν το πάρει να πιάσει τη δουλειά. Να σα δίνω ένα παράδειγμα. Σε σένα τι δεν κάνανε ακόμα πολύ δουλειά. Α πούμε, σκληρώνει μια φόρμα και σου λένε αν συνεργάζεται με του άλλου. Πρώτο. Συνεργάζεται με του άλλου. Όχι πάντα. Συνέχιζα να λέω μόνο. Είσαι εκτό δουλειά τώρα. Πάει, πέθανε. Όταν λες όχι πάντα, συνήθως εργάζομαι μόνος και εγώ είμαι σε χώρο εργασίας που είμαστε 15 και πάνω κάτω θες να εξοντώσω τους 14 για να πας να δουλέψεις μόνος σου. Σας το λέω αυτό γιατί είναι λίγο επικίνδυνο με τις φορές να συμπληρώνουμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα. Δεν έχω αγαπημένο άθλημα. Δεύτερος λόγος να πάει στη δουλειά. Γιατί αυτά είναι τα κλασικές ερωτήσεις που σας κάνω και λέτε εσείς εκεί ρωτάτε. Ας πούμε, όταν σας κάνουν τέτοιες ερωτήσεις και απαντήσετε αθλήματα που είναι μόνο ατομικά, να ξέρετε ότι ο κάθε σημειών την ώρα που το βλέπουν, σημειώνουν δεν λειτουργεί με ομάδα. Αυτό όταν το παίρνει ο επόμενος και βλέπει δεν λειτουργεί με ομάδα, η πιθανότητα να μείνετε σε αυτή τη δουλειά είναι σπανιότατη. Για πολύ απλά, είναι δύσκολο να βρείτε οποιαδήποτε εταιρεία που λειτουργείτε μόνος. Θα πρέπει να το σκεφτείς αυτό, δεν με πειράζει εμένα, εδώ γιατί εμείς δεν δουλεύουμε. Είναι προσωπικό βάσει σε αυτό που είπατε. Ναι. Και ότι γενικά τα θέματα που προτιμώ και αυτά που έκανα πάντα, π.χ. ποτέ δεν μ' άρεσαν. Αυτά που πήγαινε ήταν ατομικά, πολιτικές τέχνες και αυτά ήταν ατομικά θέματα. Και γενικά δεν μ' αρέσει η συνεργασία με άτομα. Και αυτό που θα ήθελα να κάνω σαν εαυτό μου ήταν έχω βασικά στο μυαλό μου να ασχοληθώ με εμπόρια, με επιχειρήσεις, με τέτοια πράγματα. Τα οποία πάλι θα είναι ατομικά, να είμαι αυθεντικό. Δεν θέλω να είμαι υπάλληλο και να συνεργάζομαι με τον κόσμο. Ναι, αφού το αυθεντικό θα μιλάει με του πελάτε. Άλλο. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Το θέμα είναι μέσα στην κοινωνία. Ο πελάτη του αρέσει η ομαδικότητα. Σε αυτό δεν έχω θέμα όταν είμαι στον πελάτη. Όταν είναι η δουλειά μου, δεν θέλω να είμαι και να έχω κάποιον να μην κατευθύνει. Οκ, αλλά δεν θες ούτε να κατευθύνει κάποιον. Όχι, να κατευθύνει θέλω. Α, θες να είσαι δικτάτορας. Είμαι δάσκαλος, δεν αγχώνεσαι. Είναι μεθοδολογία αυτό. Άρα θες να είσαι δικτάτορας. Άμα μου πεις ναι, δεν έχω πρόβλημα. Θα πω είναι σωστό επάγγελμα. Βέβαια, δεν έχει πρόβλημα. Όχι ακριβώς αυτό. Ωραία, τι θες να είσαι. Κάτω από δικτάτορας, δηλαδή ας πούμε τι. Businessman. Εκεί. Αλλά δεν θες να δίνεις, θα δίνεις διαταγές σου κάτω. Πόσο σκάτω θες. Δεν το μάθεις. Άρα θέλω ήδη να σκεφτείς. Ας πούμε ότι σου βάζω 10 από κάτω. Θες να συνεργάζονται ή να είναι σαν εσένα. Να είναι αυτοί που θα ακολουθούν αυτά που λέω. Α, άρα εσύ θες αυτό.
αυτή εδώ. Αυτό εδώ θεωρείς ότι λειτουργεί καλά όταν αυτή δίνει την αναφορά μόνο τον πάνω. Σε κάποιες καταστάσεις, ναι. Πες μου, ποιες. Σε δουλειά του πατέρα μου, π.χ. που σκοπεύω να ασχοληθώ, λειτουργεί πολύ σωστά. Ωραία, για πες μου, τι δουλειά είναι εδώ που κάνει ο πατέρας σου. Φορτηγά. Οκ. Άρα ο καθένας έχει ένα φορτηγό. Ο φορτηγατής είναι αυτός που φορτώνει. Όχι. Άρα δεν είναι αυτό που λες τώρα. Έχει ήδη έναν άλλο τύπο, ο οποίος του φορτώνει. Ναι, αλλά ο πατέρας μου λες ότι δεν μιλάει με τον τύπο που του φορτώνει, μιλάει με τον οδηγό και τον λέει να πας να φορτώσεις. Ναι, αλλά αυτοί εδώ πρέπει να συνεργάζουν. Ναι, αλλά δεν βλέπει τον πατέρα μου σε αυτή τη συνέντευξη. Μα δεν μας πειράζει με τον πατέρα σου, εγώ μου συγνώμη τον κάτω χρόνο. Αυτός εδώ είναι ο οδηγός. Ναι. Αυτός είναι ο φορτώνος. Ναι. Και αυτοί τσακώνουν. Αυτή είναι ο πατέρα σου. Πρόσεξε αυτό το πράγμα. Όταν ο άλλος είναι από πάνω και αυτή είναι από κάτω, το πιο πιθανό είναι αυτή να τσακώνει με αυτό. Τώρα σιγά σιγά θα εξοντώσει και τον πατέρα σου. Η μπαμπά έχει πρόβλημα αυτός με σένα, αυτός με σένα, αυτός με σένα και αυτός με σένα και αυτός. Μπαμπά φύγει. Σε παρακαλώ. Όχι, μην γελάτε, μερικές φορές είναι αυτό, γιατί μπορεί, ας πούμε, η περίοδος του μπαμπά να συμπίπτει με μια περίοδο π.χ. για τα ελληνικά δεδομένα, δεν καταφέρει να προσαρμοστεί κάτι καινούριο. Έρχονται νέοι που ας πούμε οδηγούν άλλα πράγματα, και όσο είναι με τα απαραίτητα φορτηγά. Ας πούμε, τα ποδήλατα εδώ στην πόλη, τα βλέπετε τα ποδήλατα. Ναι. Ποιος έχει ποδήλατα. Ποιος ξέρει ποδήλατα. Φοβήθηκα εγώ, έλεγα. Κοίτα, όταν σηκώνεις το δάχτυλο ανάμεσα στα μούτια, δεν χρειάζει άλλο. Το κατάλαβα ότι έχεις ποδήλατο, εντάξει, όχι. Αλλά, ξέρεις ποδήλατο, έχεις ποδήλατο. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε, ποιος έρχεται με ποδήλατο εδώ. Οκ, κανένας. Άρα, είστε οι ντροπαλοί. Σε ποια απόσταση μένετε από εδώ. Στην λεωφορεία πάμε. Οκ, πες λεωφορείο, δεν μας πειράζει. Δεν είναι άλλο. 10 χιλιόμετρες. 8. Άρα ποιος είναι εντός 5. 5 χιλιόμετρων. Άρα εσείς είσαστε οι πρώτοι ξεφτύλες, οι 5 χιλιόμετρα πέσει το λεωφορείο. Όχι, ποδαράκια. Α, όχι, τότε εντάξει, αποσύρεται. Ποδαράκια ακόμα πιο καλό. Εσύ. Εμάς που έχουμε τα παιδιά. Γιατί λες εμάς. Α, μια μαμά. Α, εμάς. Ναι, ναι, εσύ δεν μιλάς. Αυτές εδώ μην τις βάζεις στην εταιρεία σου, δεν συνεργάζονται. Απλώς μπαίνουν στο ίδιο αμάξι. Εσένα σε βάζουν να πληρώνεις και εσύ σε τζάμπα. Α, το ίδιο, τι το ίδιο, δηλαδή τζάμπα ή πληρώνω το ίδιο. Οκ. Άρα, μένετε λιγότερο από 5 χιλιόμετρα και σας φέρνουν με αμάξι. Επίσης, μετά να μην πηγαίνει το γυμναστήριο. Όχι, ξέρετε, είναι μερικοί που πάνε με αμάξι στο γυμναστήριο. Εντάξει, για να μην κουραστούν και να είναι φρέσκοι φρέσκοι στο γυμναστήριο. Μετά τεντώνεται στο γυμναστήριο, έχουν καιρό και να μπαίνουν το αμάξι. Ενώ άμα πήγαιναν απλώς, πήγαιναν ένα με τα πόδια, δεν είχαν κάνει το ίδιο χωρίς να πληρώσουν κανέναν. Λέμε τώρα. Εντός 8, ποιος είχε πει 8 χιλιόμετρα. Okay, εσύ 8. Ή μαζί μας. Πάει στο ίδιο αμάξι, στο ίδιο λεωφορείο, τι κάνεις. Στο ίδιο λεωφορείο. Ωραία. Και κάνεις πολεμικές τέχνες. Εσύ. Μπάσκετ.
Εσύ πολύ. Κάτσε. Για αυτό όταν ξένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, ευρεάζει με τον άλλο, το ίδιο ευρεάζει ρε, και βγαίνει ο άλλος, είναι έτσι. Εντάξει, με κάτσε. Πολύ ωραία το κάνεις. Οκ. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είμαστε σε μια περιοχή που είναι επίπεδη. Ποιο επίπεδο δεν γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, σε αυτή τη μία έχετε τυποδίδατα. Λοιπόν, άμα η περιοχή ήταν, ας πούμε, το πύλιο, έτσι, και πρέπει να κάνετε έτσι, να πάτε από το ένα στο άλλο, και στο πύλιο είναι πολύ απλό, είστε σε ένα χωριό, θα πάμε απέναντι. Θα φτάσει μετά από 4 ώρες. Μετά δεν λες πια απέναντι, λες σε 4 ώρες θα είμαστε εκεί. Κανένα δεν τολμάει να πει απέναντι. Εδώ τώρα είμαστε σε επίπεδο, αλλά βλέπετε ότι δεν βλέπουμε ποδήλατα. Από αυτό λέμε να βάλουμε ποδήλατα. Εσύ θες να πουλάς ποδήλατα. Τι θα κάνεις. Εμένα να πουλάω ποδήλατα. Ναι. Πώς. Κοίτα, όλοι αυτοί είναι άχρηστοι. Ξέρω για ποδήλατα. Αφού δεν κυκλοφορούν πολύ τα ποδήλατα. Ναι, γιατί. Περιμένετε. Γιατί. Γιατί πλέον έχει εξελιχθεί. Περισσότεροι έχουν μηχανάκι, οι άλλοι έχουν το λεωφορείο, οι άλλοι τα. Αυτό έχει εξελιχθεί, δηλαδή. Θεωρείς ότι έχει εξελιχθεί. Όταν είναι επίπεδο, έχει εξελιχθεί να βάλεις μηχανάκι. Μεγαλώνουμε κιόλας. Και... τώρα, όχι. Ποιος από εδώ μέσα θα έρθει με το ποδήλατο του σχολείου. Αυτά που λέει ο κύριος. Για ρωτήστε να ρίχνει, δεν θα έρθει κανένα. Μα αυτό δεν είναι το ρώτησα. Πώς. Εγώ θα φόβουν, δεν το θέλω. Ποιος θα έρθει. Μα εγώ δεν είπα ότι είναι ντροπή. Είπα αντιθέτως ότι το να μην έρθει με ποδήλατο αυτό είναι ντροπή. Άλλο λέω. Λέω ότι όταν είναι εντελώς επίπεδο και έχει αυτό να κάνει έτσι και δεν πα, σαν το τράπεζο έχει πάει. Σαν το τράπεζο. Έχετε μπει μέσα. Έχετε κάνει το τρόπο. Σε ποια έτσι. Σε ποια έτσι θα μείνει. Τώρα εσύ είσαι υπεύθυνος για τον τραπ και πρέπει να κάνεις διαφημίσεις στους άλλους. Και τους λες, έχω πάει πολύ ωραία, ο άλλος σου λέει, εσύ πια δεξιά μιλή, δεν έχω ιδέα. Εσύ βέβαια θα πάει ο άλλος. Τι τρέπεις αυτή. Δεν είναι, δεν έχεις τον τραπ, δεν έχει θέμα. Σας το λέω, ας πούμε, σας βάζω άλλα επαγγέλματα, εντάξει. Εσύ θες να πεις κάτι πολύ σας βάζω άλλα επαγγέλματα που μπορεί να μην είναι αυτό που σκέφτεστε, αλλά το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι να κάνω διαφήμιση να μιλάω για αυτό. Αφού αδιαφορείτε μεταξύ σας. Δηλαδή, εγώ σου το έκανα σαν τεστ. Αλλά στην πραγματικότητα ούτε εσύ δεν θες να πας με ποδήλατο. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα, δηλαδή ας πούμε να έχεις ένα τεράστιο λεωφορείο, να έχει διαφημίσει για ποδήλατα και εσένα σε βλέπουν μέσα στο λεωφορείο. Εσείς με ποδήλατα, εντάξει, παρακολουθείτε το λεωφορείο. Οκ, άρα αυτό που λέω τώρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Εντάξει, δηλαδή, σου λέω, πού τρως σουβλάκι, μου λες ένα μέρος, εντάξει, και εγώ σε βλέπω να τρως αλλού. Εγώ έχω πάει σε αυτό το μέρος που μου είπες. Δεν νιώθω ότι με κοροϊδεύεις. Εσύ πού τρως σουβλάκι, ε. Σε όλη την πόλη δεν έχει εντοπίσει ένα μέρος που τρώνε καλύτερο σουβλάκι. Ή απλώς επειδή είναι κυβάκια πάνω σε ένα καλαμάκι έτσι σαν κουμά. Σουβλάκι θες τι είναι ή θεωρείς ότι είναι γύρω του. Σουβλάκι. Δεν πες μου τι είναι το σουβλάκι. Σουβλάκι. Τώρα μου το πούλησες. Τι είναι το καλύτερο που έχετε, σουβλάκι. Τι είναι, σουβλάκι. Πού είναι μόνο σουβλάκι, ρε. Τα σουβλάκια θα παίρνουν στο πολιτικό του πατέρα. Τα μεταφέρει. Σου λέει, πού είναι τα σουβλάκια. Λέει, σουβλάκι. Τι έχει ένα σουβλάκι. Κομμάτια κρέας. Κομμάτια κρέας. Τίποτα άλλο. Α, πάνω, εννοείς ότι έχει κάτι. Ένα ξυλάκι, καλαμάκι. Καλαμάκι, πες το καλαμάκι. Μπράβο, μπράβο, θα έχουμε δύο πράγματα τώρα.
Αλλά το σουβλάκι είναι κομμάτια καλά πάνω σε ένα καλαμάκι. Αυτό είναι μόνο. Δηλαδή φεύγεις έτσι. Έτσι. Να το ψήνεις όλα. Πολύ καλό. Φοβήθηκα να μην είναι ξεστάρτα. Μετά, πώς το ψήνεις. Σωμάκι σάντουιτς. Όχι, εσύ, εσύ, το σάντουιτς είναι η ψωμί. Μπορεί να το σκέφτω, γιατί άμα δεν έχει μέσα έξω από το ντομάτι και δεν είναι παράδειγμα, δεν θέλει. Οκ. Ωραία. Αλλά θα βάλουμε αυτά που είπες. Τα έχεις βάλει όλα τώρα. Δεν έχεις βάλει καρδί. Δεν έχεις βάλει πιπέρι, ούτε αλάτι. Α, αλάτι έβλεπες, αλλά το ξέχασες. Γιατί βάζουμε αλάτι στα γλυκά. Στα γλυκά. Αν έβλεπες κάτι, ακούς τι είναι εδώ. Το φαινόταν πολύ αφηγημένο, ξέρεις. Σαν μια πληροφορία φιλοσοφική. Γιατί υπάρχει ισορροπία. Το ξέρει κάποιος. Χημεία δεν κάνετε. Κάνετε παλιά. Μάλλον το σώμα σας κάνει τη χημεία, αλλά δεν είναι ισορροπία. Είναι γιατί αναδεικνύει τη γεύση. Το αλάτι. Ποιο είναι το μυαλό. Πώς. Ναι, αυτό. Στην πραγματικότητα η ανάδειξη της γεύσης είναι να πει ότι έχει μερικά μόρια από το γλυκό σου, που επειδή υπάρχει το αλάτι, το οποίο διαλύεται, τα αναδεικνύει, άρα στη γεύση είναι πιο γευστικό. Βέβαια δεν βάζεις ένα κιλό αλάτι και ένα κιλό ζάχαρη και λες είναι εξισορροπημένο, σας αρέσει. Αλλά εκτός αν είναι όλος κατσίκα. Λέω λοιπόν, αυτές οι λεπτομέρειες. Στη δουλειά σας πρέπει να υπάρχει και αλάτι. Παρόλο που είναι γλυκιά. Για να έχει γεύση. Δεν το θέλετε σε μια δουλειά. Δεν το θέλετε. Εκτός βιβλιοθήκης, τι είχες. Καλές συνθήκες. Καλές συνθήκες. Ωραία, το παίρνουμε αυτό. Μισθό. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, στην Ελλάδα όλοι θέλουν μισθό. Το βάζουμε ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να πάει δουλειά χωρίς μισθό. Ωραία. Το μισθό τον έχει. Πόσο μισθό θες. Δεν ξέρω, πήγε να ζήσω. Οκ, αυτό καταλαβαίνω εγώ τι θέλει να πει, αλλά πες μου εσύ με νούμερο. 600. Πόσο? 200. Α, έχει πολύ πλάκα. Θα είναι πιο μεγάλη. Δεν μετράμε τις γυναίκες. Είναι πάνω τενές. Πάρω αυτόν εδώ πιο μεγάλο. Αυτόν εδώ. Όχι, εντάξει. Να θυμάστε ότι σε κάποια φάση στην Ελλάδα έλεγαν η γενιά των 700 και το έλεγαν με την έννοια ότι είναι πάντως. Και τώρα εγώ που έγινε στο σχολείο, λένε σαν όραμα να έχω 700. Φανταστείτε λοιπόν πόσο έχει αλλάξει. 700 δεν έχει αξιοπρέπεια. Και να το ανεβάσει πιο πάνω. Χίλια. Ένα χιλιάρικο αρχίζει να αγγίζει την έννοια του αξιοπρέπεια. 1200. 3. 3. Να συγκάσει ό,τι άλλο. 3. Σίγουρα έχει την αξιοπρέπεια. Να έχει πιθανό αξιοπρέπεια. Άρα, η κυρία Ρόζ, λοιπόν, με τα 3.000. Τι δουλειά κάνεις εσύ? Τι θέλω. Όχι, τι δουλειά κάνεις τώρα, πάμε στο τι κάνεις τη δουλειά. Είναι θεωρητικό το λόγο. Εντάξει, έχετε δικαίωμα να έχετε τη δουλειά που θέλετε τώρα. Τελειώσατε το σχολείο, έχετε τώρα τα διπλώματα που θέλετε, παίρνει τη δουλειά. Ιχνολόγος μηχανικός και παίρνει 3.000. Άρα, ξεπλανήστε, δεν είναι. Α, παιδιά, πού θα πας. Στο εξωτερικό. Ποιο εξωτερικό. Δεν ξέρω πού. Το φαντάστηκα, γι' αυτό είπες εξωτερικό. Αλλά θα πάρεις στις δύο χώρες. Για πες στις δύο χώρες. Το Βέλγιο και στην Ορβηγία. Οκ. Θα αρχίσω με την Ορβηγία. Έχεις πάει από την Ορβηγία. Πέντε. Πέντε. Για την Ορβηγία συνεχίζω. Έχεις πάει η Νορβηγία το χειμώνα. Και έχεις πόσες φορές θα δεις τον ήλιο στην Νορβηγία. Δεν μ' αρέσει ο ήλιος.
Αυτό το λένε οι Έλληνες όταν έχουν ήλιο κάθε μέρα. Όταν θα αναγκαστεί να βάλει τα μπουλε μέσα στο σπίτι σου, και αυτό λέγεται λουμινοθεραπεία, θα δεις ότι ξαφνικά θα βάλει το φωτάκι στο σπίτι σου, γιατί θα έχει φτάσει με κατάθλιψη. Άμα πας το χυμό θα δεις. Άρα, πώς. Μα αυτό φαντάζομαι που γίνεται. Παρασύνταμε ότι πρώτα μερικές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμαστε πραγματικά και συνήθως όταν μας το λένε οι γονείς, σκεφτόμαστε αντιδραστικά το τύπο «Εσύ δεν ξέρεις, εγώ θα κάνω το άλλο». Το πιο ωραίο είναι ότι μετά από λίγο κάνετε το άλλο, μετά βλέπετε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγατε και δες εσύ τι προτείνεις τώρα. Άρα, αυτό που προσπαθώ να σας δείξω με τα θέματα της στρατηγικής είναι να δεις αν το σκέφτεσαι πραγματικά. Θυμάσαι όταν μου έλεγες εσύ τη δουλειά σου. Στην πραγματικότητα φαινόταν ότι άντε το λες έτσι επειδή σπουδάζεις έτσι. Αν έχεις δικαίωμα να αλλάξεις σπουδές. Πού είσαι. Δεν θα άλλαξε. Σίγουρο. Δεν θα άλλαζα. Θα πιάσω το νομίζω. Πόσο νομίζεις. Ανάλογος. Η φυσάσιο σας. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν νομίζεις και πάρα πολύ, αλλά δεν είσαι σίγουρα για το πρώτο πράγμα. Αυτό τώρα που κάνουμε είναι η σκέψη πάνω στη σκέψη. Δηλαδή λέμε διάφορα πράγματα, μετά λέμε αυτό είπες, αυτό είπα. Όχι, δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις, αφού εσύ το είπες. Δεν νομίζω να μην νομίζω. Νομίζω. Φαντάζεσαι. Άρα, ξαναλέω. Όταν θες να πας από το Α στο Β, συνήθως λέτε απλώς ότι θέλω να πάω εδώ, να σβήσω και να πάω εδώ. Την βλέπετε αυτήν την διαφορά. Στην πραγματικότητα για να καταλήξουμε σε αυτό που θέλουμε, μερικές φορές περνάμε από ένα ενδιάμεσο. Εντάξει. Αλλά π.χ. άμα αυτό είναι η δουλειά, μπορεί αυτό να είναι το stage. Ας πούμε ότι θέλετε να γίνετε γιατρός. Του λες, εντάξει με το αίμα. Μόλις το βλέπω, υποθυμώ. Ενδιαφέρον. Άρα πάμε για παθολόγο. Φαντάζεσαι για κλινική επέμβαση, μόλις βλέπω, ας πούμε, αίμα, υποθυμώ. Εντάξει. Άμα πρέπει να κάνετε κάτι που χρειάζεται σταθερό χέρι, είναι πάλι το ίδιο. Η δουλειά που επιλέγετε, την επιλέγετε ανάλογα με το σώμα σας, ή με τη σκέψη σας που χρησιμοποιεί τον εγκέφαλο. Αυτός που έχει έρθει από την Ολυμπία. Μ' ακούς εκεί μέσα. Ωραία. Λοιπόν, όταν επιλέγεις τη δουλειά σου, την επιλέγεις με το σώμα σου ή με τον εγκέφαλό σου. Όχι. Άρα, τι δουλειά θα κάνεις. Πάνω τώρα απαντάει το σώμα σου. Που κάνω το σώμα σου. Τι δουλειά θες να κάνεις. Είναι σημαντική η γλώσσα του σώματος. Πρέπει να είναι σημαντική και η γλώσσα. Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Πιστεύετε. Ωραία. Άρα το πρόβλημα είναι ότι λες αυτό για τον εγκέφαλό σου και μετά όταν σου ρωτώ ποια δουλειά κάνεις, μου λες δεν ξέρω. Άρα δεν πήρε απόφαση ο εγκέφαλός σου. Ότι γιατί δεν πήρε απόφαση. Επειδή είσαι μικρός, επειδή δεν έχει γνώση. Επειδή. Δεν έχω γνώση. Α,
στην ποινή. Πολύ ωραία παρατήρηση, να την κρατήσουμε αυτή. Η εμπειρία. Άρα η εμπειρία, να θυμάστε, ότι είναι το συνοφίλευμα από τα λάθη μας. Εντάξει. Το λάθος, όταν το ξεπερνάμε, δημιουργεί εμπειρία. Όταν θέλουμε να ξεπεράσουμε μία γνώση, χωρίς να έχουμε την εμπειρία του λάθους, τι θα κάνουμε, αυτό είναι βίωμα. Το βίωμα, ουσιαστικά, όταν έχουμε να κάνουμε τη στρατηγική, είναι να σου δώσει ο άλλος γνώσεις, να τις αποκτήσεις και να είναι κτήμα σου, χωρίς να περάσεις από το βιωματικό. Σε ποιο όρο που είμαστε εδώ. Εδώ θεωρείται ότι είναι ο δεύτερος όρος. Λοιπόν, άμα σας πω τώρα, θα ανοίξω το παράθυρο, θα πάρω έναν από εσάς, θα τον κρατάω από τα πόδια, θα τον αφήσω. Ποιος είναι να το κάνει. Αυτός. Θέλει εμπειρία. Ωραία. Άρα, ή θέλετε να αυτοκτονήσετε και θέλετε να το βάλετε σε μένα. Θεωρείτε ότι θα εκδιζήσετε ή θα είναι εμπειρία μοναδική. Μοναδική εμπειρία. Α, μοναδική. Άρα, είναι απλώς για χιούμορ που απαντάτε. Ωραία. Άρα, θα έχει πολύ πλάκα να συνεχίσουμε το χιούμορ και εγώ να το κάνω. Λέω, όταν θα σε κρατάω από τα πόδια, σου λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι χιούμορ. Δηλαδή, πολύ πετυχημένη παρέμβαση. Θα έχω και τον άλλο, βέβαια. Εσείς θα κοιτάζεστε ο ένας τον άλλο. Πολύ πλάκα σπάζουμε. Κρύβει το κεφάλι. Άρα, αυτό είναι πει απλώς ότι σας αρέσει το χιούμορ. Αλλά δεν το πιστεύετε πραγματικά. Στην πραγματικότητα, ο εγκέφαλός μας, όταν σκέφτεται πως σκέφτεται, βλέπει και τα όρια του. Ποιος ξέρει τα όρια του. Αυτός ξέρει τα όρια του. Τα εντόπισε. Εδώ τα όρια του. Όχι, τα όρια του που ρωτήσατε. Όχι, μα δεν μου είπε. Εγώ είπα απλώς ποιος ξέρει τα όρια του. Οι μερικοί, ας πούμε, που δεν έχουν όρια, νομίζουν. Ενώ στην πραγματικότητα έχουν πολύ συγκεκριμένα όρια και επειδή δεν το ξέρουν, δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν. Θα λυγούν τα όρια. Ποιος. Ο άλλος. Ο άλλος ή εσύ. Όταν συνομιλεί ο άλλος και δεν σ' αρέσει κάτι το οποίο... Άσε τον άλλο, άσε τον άλλο. Ας πω να σου πω ότι τρέχεις. Σε ποια ταχύτητα τρέχεις ένα εκατοστάρι. Έχεις πω ότι τρέχεις εκατοστάρι. Έχω τρέχει, δεν ξέρω. Σε κατησφόρα όμως έτσι. Φεύγω, φεύγω. Να πω σε άλλη φορά θα το θυμώσουμε. Λοιπόν, έχεις τρέξει, έτσι είναι, σε εκατοστάρι. Άρα υπολόγισε τώρα. Εκτό μέτρο. Σε πόση ώρα θα τρέχει σε εκτό μέτρο. Και έχει μια τάξη μεγέθου, ρε παιδί μου, δεν σου λέω με μια ακρίβεια. Τι εξαρτάται, αφού είναι αυτή τη τρέχει. Μα δεν σου είπα αν τρέχει με τρέχει, σου λέω να κάνει μια εκτίμηση. Π.χ. σου κάνω ξανά την εκτίμηση για να καταλάβει που το πάω. Άμα το ρωτήσω αυτού νου, πόσα χρόνια θα κάνει την ίδια δουλειά. Θα μου πει, δεν ξέρω τι το έχω κάνει. Θα του πω δεν είμαι γκουφό, το ξέρω ότι δεν το έχει κάνει, αφού είσαι εδώ. Θα μπορούσε να εκτιμήσει. Σε 20 δευτερόλεπτα, 10 μέτρα. Και δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, είναι οκ. Άρα, αυτό είναι το όριο που είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει. Α, υπάρχει και καλύτερο. Όχι, εμένα μου αρέσει η συνοχή τη σκέψη σου. Δηλαδή, σου λέω, ποια είναι τα όρια. Λε 20, σου λέω, μπορεί να κάνει καλύτερο. Ναι, βάζεις και λογικά. Δηλαδή, ας πούμε, 19 δευτερόλεπτα. Αν προσπαθήσεις. Στο 20 δεν προσπαθούσες. Προσπαθούσα, προσπαθούσα. Α, οκ. Πάμε λοιπόν. Στο 18. Πιο πολύ. Εννοείς πιο πολύ προσπάθεια. Ναι. Οκ. Στο 17. Οκ. Συνεχίζω εγώ. Κάποια στιγμή... Πάμε. Τι είσαι.
Ποια είναι η στιγμή. Ναι, αλλά ποια. Ναι, ρε, λοιπόν, αλλά μια τάξη μεγέθους σου λέω, ας πούμε, θα κατεβώ έτσι στα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί αν ήσουν στα 10 δευτερόλεπτα σε αυτή την ηλικία, έχεις φύγει από το σχολείο. Όχι επειδή μια 10 δευτερόλεπτα, να μην το παρεξηγήσει. Επειδή θα είσαι σε ένα στάδιο που δεν το έχεις ακόμα συλλάβει. 10 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα σε αυτή την ηλικία, χωρίς καμία προπόνηση. Όχι, γίνεται, αλλά μιλάμε για βαούλο. Okay. Άρα, σε κάποια φάση είναι μερικοί από εσάς, πιο πολύ για τους άντρες, γιατί είναι πιο φυσιολογικό. Εντάξει, το 15 αρχίζει να γίνεται παλούκι. Εσείς το 17 ήσουν άντρα. Συνεχίζεις λοιπόν, 17, 16, πιο πολύ προσπάθεια. Ωραία, πιο πολύ προσπάθεια στο 15. Πάρουμε έναν άλλο. Υποκρίνω. Μπράβο. Τώρα θα είμαστε στο άλλο της μήκους. Οκ, τρέχεις, τρέχεις, παίρνεις σπορ. Τρέχεις, τρέχεις, παίρνεις σπορ και πηδάς. Ωραία, πόσο πηδάς. Δεν έχει υπονοούμενο, μην γελάνε οι άλλες. Πριν όταν πέφτεις, δεν πηδάς. Τι, πηδάω και πέφτω. Πόσο πηδιανείς Οκ, okay. Άρα όταν πέφτεις, πέφτεις με τον γόρο, με τα πόδια, με τα χέρια. Πρώτα τα πόδια και μετά. Ναι. Μπράβο, οκ. Okay. Και κάνεις 3,5 μέτρα. Ναι. Το έχεις δοκιμάσει. Ναι. Μπορείς να κάνεις περισσότερο. Ναι, μην το πεις μετά. Εγώ μπορείς να κάνεις περισσότερο, δεν μπορείς και περισσότερο. Γιατί δεν ξέρω στην δεδομένη χρονική στιγμή. Αρκείς και προδιαγραφές εσύ. Δηλαδή να είσαι στο Μεξίκο, να είμαστε ψηλά, να είμαστε στο Σκόνο. Πρέπει να πληθείς πολλά πράγματα για να... Σωστά. Στο Μεξίκο 68 έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, 8,90 για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, σε κάποια φάση να ξέρετε... Συγχωρείτε. Μπορείς να μου μετρήσεις σε 9 μέτρα. Όχι, όχι. Λόγω τσίκλες. Κάνε 9 βήματα. Πάνω κάτω από αυτήν. Πιο μεγάλα, πιο μεγάλα. Τι κουρασίζει. Τι κουρασίζει. Θα κάνει και άλλα μαζί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σε νόμιζα σε τσίπλα. Εσύ μπορεί να κάνει 9 μέτρα. Πάνω κάτω ένα μέτρο. Είσαι εδώ. Ναι, ναι, πάνω κάτω και κάνει 9 άντρα. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Οκ, τη βλέπεις αυτή την απόσταση. Ναι. Οκ, οι προκρατητές του κάνουν. Και. Οι προκρατητές. Ναι, πάνω κάτω είναι στα 9 μέτρα. Ωραία, τώρα λοιπόν για την προπηλή σε αυτό που έλεγα, είναι ότι όταν λες, ας πούμε, με λίγο προσπάθεια, στο πανεπιστήμιο, του λέω 9 μέτρα, είναι ήταν μεγάλο. Λέει με προπόνηση, στο προπόνηση. Με προπόνηση θα χρειαστεί όμω κάπου στη ζωή σα. Γιατί είναι δύο στον κόσμο που κάνουν 50 μέτρα. Που σημαίνει ότι είναι 7 δισεκατομμύρια μείον 2 που δεν το κάνουν. Και αυτό το πράγμα εδώ, για να το επιδείξετε, πρέπει να είστε όταν τρέχετε στο καθοστάρι γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί πολύ απλά όταν πηδάς και είσαι ας πούμε στα 15, δεν μπορείς να φτάσεις καν εκεί. Λόγω φυσικής. Μπορείς να κάνεις έτσι, κάνεις έτσι, κάνεις έτσι, αλλά δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε. Βλέπεις ότι γινόταν, ήταν ανέφερο. Αυτή εδώ η απόσταση, συνήθως όταν λέμε ας πούμε τις εκτιμήσεις μας, λέμε ότι αυτό είναι τόσο, ας πούμε αυτό εδώ πόσο είναι. Τι θα είναι 50. Δεν κουνιέται. Έχει και να μετρήσει μετά να φτάσω.
Ναι, άμα ανοίξει την παλάμη. Να ανοίξουμε την παλάμη. Η παλάμη είναι. Εντελώς ανοιχτή. Εντελώς ανοιχτή, τεντωμένα, ο αντίχειρας και το βουνό. Άνοιξε. Κάνει σαν μια μούδα, δεν μου χωράσει. Αυτό το μεγάλο το μέγιστο πόσο είναι. Θέλεις πάνω πάνω. 10. Όχι, όχι. Εσύ δεν πρέπει να μιλάς με γυναίκες, γιατί θα έχεις προβλήματα. Μα κοιτάξτε, εσύ δεν το είδες, έτσι γίνεται. Είναι ότι αυτό εδώ είναι 10 εκατοστά. Το βολεύμα. Σας βολεύει να πείτε ότι αυτό είναι 20 εκατοστά. Αλλά όχι και αυτό είναι 10. Είσαι γύρω στο 25. Είναι τόσο. Μην το κοιτάς έτσι και... Ναι, εσύ είσαι λίγο λιγότερο. Λοιπόν, όταν το κοιτάς, βλέπεις, ας πούμε, πλακάκια. Κοιτάς μία επιφάνεια, λες, πόσα πλακάκια να βάλω. Άμα κάνεις όπως έκανες, ελπίζω πάντα ο μπαμπάς σου δεν μεταφέρει πλακάκια. Ωραία. Άρα, είναι το ίδιο με τη χώρα τηλεοπτική. Προσπαθώ να σας πω ότι μερικά πράγματα ο εγκέφαλός μας τα κάνει, επειδή έχει εξειδικευτεί. Μερικά είναι επειδή τα έχει μάθει και μερικά δεν τα ξέρει καθόλου και κάνει εκτιμήσεις. Και έχουμε ανθρώπους που είναι πολύ καλές εκτιμήσεις, χωρίς να ξέρουν. Εντάξει, βέβαια, πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, να αγοράζεις προϊόντα. Μπορείς να κοιτάξεις την ειδική του, να σου λέει πώς πάει αυτό. Είναι μερικοί που δεν έχουν ιδέα. Είναι άλλοι που σου λένε πόσο κάνει με μια ακρίβεια που πραγματικά δεν δουλεύει. Γιατί στην ετικέτα δεν γίνεται. Μετά πηγαίνετε, φτάνετε στο τέλος, εντάξει. Πάτε να πληρώσετε. Και του λες, πόσο κάνει όλα αυτά που έχω βάλει, αυτός που σου έχει πρόσθεση ετικέτα. Λέει, δεν έχω ιδέα. Μετά απαντάει ο άλλος που δεν ξέρει να απαντήσει σε κανέναν. Και λέει, κάνει τόσο. Λες, με δουλεύεις, όταν σε ρωτούσες το καθένα, δεν ήξερες. Στο τελικό ξέρεις. Ναι, γιατί είναι άλλος εγκέφαλος. Ξέρει πάνω κάτω να εκτιμεί με τα λάθη. Όλα είναι πιο πολύ της ακρίβειας, αλλά ξέρει το συγκεκριμένο. Αλλά όταν του λέτε να το βάλει ολόκληρο, ξεχνάει. Ας πούμε, άμα σας πω, ποιος έχει μπει εσύ κάποιος. Βάρκα. Βάρκα. Όχι. Μιλάτε μας. Οκ. Με ποια έχει τα πάει μια βάρκα. Γύρω στην μετά οι κυρίες συνθήκες θα είναι στο αυτά τα λίγη φουρτούνα, φυσάει, έχω βάλει πανί, τραβάω κουμπί στη ζωή μου. Εσύ έμεινε στο φου. Όχι. Με κουμπί. 10. Όχι, ήσουν με κουμπί. Όχι. Α, ήσουν τι, με πανί, ισιοφόρο. Πανί, σκοτώ. Και πηγαίνει 10 χιλιόμετρα την ώρα. 70 χιλιόμετρα την ώρα. Παναγία μου. Λοιπόν, να ξέρεις, 70 χιλιόμετρα την ώρα πρώτον δεν πηγαίνει και άμα πήγαινε εσύ θα ήσουν εκτός βάρκας. Η βάρκα θα τα έτσι. Η 70 χιλιόμετρα την ώρα πάνω στη θάλασσα δεν έχει καμία σχέση με 70 χιλιόμετρα πάνω στην άσφαλτο. Καταρχήν, πώς πάνω. Τι όμως. Μέχρι να ξέρεις, ας πούμε, ότι όταν μιλάμε για κόμβους, 35 κόμβους είναι πάρα πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνεις το 70, ότι αυτό το φαντάστηκε για τον επόμενο αιώνα. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν είναι πειράτη, είναι λογικό, δεν ξέρουμε. Άμα σας πω, ας πούμε, το διαστημόπλιο που έχει βγει εκτός εκτός ηλιακού συστήματος, με ποια ταχύτητα πάμε. Αυτό είναι σωστή απάντηση. Μια εκτίμηση πάλι λέω. 10. 10 τι. Δεν ξέρω τι με ταχύτητα πάμε. Τι πάμε, τι να είναι, τι πάμε. Σου μιλάω, ας πούμε, με χιλιόμετρα. Άρα, μου λένε 10 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαντάζομαι. Έτσι όπως το βλέπεις, φαίνεται πολύ αργό, αλλά εκεί πάνω μπορεί να είναι γρήγορο. Είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα. Δηλαδή δεν έχει ατμόσφαιρα, άρα δεν έχει αντίσταση. Το Voyager κάνει 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Χιλιόμετρα. Αυτό όταν είσαι πάνω στη γη δεν γίνεται. Εννιώ.
Αλλά στο δεύτερο, εμένα μου αρέσει οι αντιδράσει σα. Ο ένα λέει, λιώνω. Ξυπνάει όμω. Πόσο? Αγαπητοί μου, θα ξανασκεφτείς και μιλάς με μαθηματικό, είναι μια τεράστια κοτσάδα. Για σκέψου. 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εκεί είναι το δευτερόλεπτο. Επί 3.600. Ας το καλύτερα, γιατί είναι έτσι το νούμερο. Λοιπόν, αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι δεν τρέχει η μήνυση. Ναι, κάνε. Δεν τρέχει όπως κάνουμε κλασικά και έχει ένα μοτοράκι και κάνει πουφουφου. 70 πουφουφου. Στην πραγματικότητα το πετάμε λόγω βαρύτητας. Από τον ένα πλανήτη στον άλλο το πετάμε βαρυτικά. Και γι' αυτό έχει κάνει μια επιτάχυνση. Όταν όμως το βλέπετε αυτό, για να καταλάβεις λοιπόν, τότε σε στο ίσο νούμερο. Μην το διαβάσεις, να μην φοβηθούν και οι άλλοι. Άρα, απλώς να θυμάσαι. Δεν σου κάνει εντύπωση. Θα σου πω πολύ απλά. Τα αεροσκάφη, τα μετράει με μάκη. Μάκη είναι η ταχύτητα του ήχου. Εντάξει. Ο ήχος κάνει 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτό κάνει 45 χιλιόμετρα. Ένα παράδειγμα. Ένα αεροσκάφος που τρέχει αρκετά γρήγορα είναι 2 μάκη. Ένα πύραυλος ή ένα βλήμα είναι 3 μάκη. Το shuttle, ξαναέρχεται, είναι 25 μάκη. Αυτό όμως το μετρήσει σε μάκη. Τώρα, μέτρησες πόσα χιλιόμετρα την ώρα κάνει. Πόσα κάνει. Άρα, το διαλύεις με 1000. Αυτό που βρίσκεις. Και πόσο βγαίνει. 126. Αυτό δεν σε εντυπωσιάζει καθόλου. Okay. Το μόνο που μπορεί να σε εντυπωσιάσει μετά είναι η ταχύτητα του φωτός. Άμα λέει ούτε αυτό είναι ότι εντάξει, εδώ μιλάμε, ξέρεις, εγκέφαλο γράφημα μηδέν. Είναι 300.000 ευρώες. Το δεύτερο ρόλο. Μα κύριε, είναι αυτό, δεν είναι ταχύτητα που είχε αυτοκίνητο για να κάνει εντύπωση. Είναι πύραυλος, είναι λογικό να πηγαίνει. Δεν είναι πύραυλος. Γιατί είναι πύραυλος. Ο πύραυλος κάνει μακτρία. Μακτρία. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες. Όχι, βέβαια, απλώς ο εγκέφαλός σου εδώ έφτασε στα όρια του και δεν μπορεί να του κάνει εντύπωση ότι είναι πιο πέρα. Δεν είναι άλλο παράδειγμα. Ένα σπίτι, ας πούμε, ένα ουρανοξύς. Τι ύψος έχει. Πώς. Ένα ουρανοξύς έχει χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο. Πόσους ουρανοξύς έχουν ένα χιλιόμετρο. Πολύ. Μάλλον δεν το μετράτε καλά, παιδιά. Ναι, άρα ένα χιλιόμετρο οριζόντιο είναι μικρό. Ένα χιλιόμετρο κάθετο δεν είναι μικρό. Άρα, όταν είσαι, ας πούμε, στην Ελλάδα και λες, είμαι στον ψηλό όροφο. Ψηλός όροφος, ποιος είναι, πόσο είναι. Ένας. Πέμπτος. Πρέπει να βάλουμε 10, γιατί είναι απλό. Εντάξει, άρα, αν θες, ας πούμε, όταν πας στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη, έχει 102 ορόφους. Είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό. Πήγες, έτσι γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι στο ασανσέρ. Πρώτα απ' όλα κάνει έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει έτσι αρκετή ώρα. Και λες, παιδιά, θα σταματήσει αυτό. Όταν έχεις πάει Freedom, το άλλο, το καινούριο. Ο εκείνα τη. Ρωτά τη Βίκη. Λοιπόν, στο Freedom για να ηρεμήσετε, σα βάζουν εικόνε. Ναι, δηλαδή σου βάζει ένα φιλμάκι. Και βλέπεις τη Νέα Υόρκη σε φιλμάκι, έτσι απασχολεί το φιλμάκι, κάπου κοιτάς έτσι και βλέπεις το νούμερο, σαν να κοιτάς το φιλμάκι. Πολύ ωραίο το φιλμάκι. Και επειδή είσαι σε ένα χώρο που είναι έτσι, λες, πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, άμα πέσω, τι γίνεται.
Εντάξει. Άρα βέβαια θα δείτε ότι οι μερικοί που έχουν την ψηφοφορία τώρα έχουν τις παλάμες τους που υδρώνουν. Μόνο που το λέω, χωρίς να έχουν μπει μέσα. Άμα τους πω, ας πούμε, πώς μπαίνεις μέσα, σηκωθείτε εσείς, είστε σε εκείνη την καλή ογκομετρία. Εσύ δεν έχεις ακόμα καλή. Πάμε να δω εσύ. Ας ξεκινήσεις εσύ, εσύ. Εσύ, εσύ. Εδώ. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Θέλω απλώς να κοιτάξεις τις παλάμες σου. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, είμαστε στο ασθενσέρ. Οκ, θα δείτε ότι εγώ βλέπω ήδη μερικούς από εσάς που λένε «Θεέ μου». Εδώ πρέπει να έχεις πίστη για να πιστεύεις ότι θα φτάσουν πάνω. Το άλλο που πιστεύεις είναι ότι άμα είμαστε έτσι εδώ τέσσερα κομμάτια, έτσι παιδιά, αν έχουμε ένα θέμα, πώς βγαίνουμε. Γιατί άμα είσαι με τρία λελέκια, λες την ακριβή, εγώ θα ανασένω γιατί θα είναι πιο κάτω. Όταν είσαι με αυτούς εδώ, αλλά θα το δείτε λίγο ανάποδα τώρα. Κάντε έτσι. Ανάποδα κι εσύ. Εντάξει, κάνετε ένα τρίγωνο. Έτσι. Άρα πάνω κάτω αυτό που σας περιγράφω είναι ότι άμα βάλω εδώ μια κοπέλα εδώ στο κέντρο, θα έχει την καλή αίσθηση πως είναι στο ασανσέρ. Θες να δοκιμάσεις εσύ. Δεν θα δοκιμάσεις, Όχι, γιατί ξέρετε, εντάξει. Πώς θα να σας πω. Αυτή ήταν και μια αγάπη και μια συνθήκη. Όταν λοιπόν δει κανένα περπατάς, ναι, λέω, εντάξει, περπατάς, έχει ένα άλλο πράγμα που έχει πλάκα, είναι λες, θα πάμε εκεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι αναψίες είστε μπερδεύοντα. Άρα λες, α, το έχεις πάει και αυτό. Λοιπόν, περπατάς, Βίκυ, φτάσαμε. Όχι, δάσκαλε, έχουμε ακόμα κινητό. Έχουμε ακόμα 3 χιλιόμετρα. Καλά, αφού δεν λέγαμε, θα πάμε εκεί. Διότι, επειδή είναι όλα μεγάλα, αλλά εμείς σκεφτόμαστε όπως τα βλέπουμε, όταν βλέπω το κτίριο εκεί πέρα, λες πάνω κάτω είναι εκεί. Μόνο που το κτίριο είναι έτσι. Ενώ εσύ είσαι έτσι το κτίριο. Άρα δεν είναι εκεί, είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι νόμιζες. Το άλλο που δεν πρέπει να κάνετε να λάθος όταν πάτε Νέα Υόρκη, δεν είναι σκακέρα με τετράγωνα, είναι με ορθογώνια. Αλλά όταν σας λέει, παιδιά θα κάνουμε 5 δρόμους, να ρωτάτε κάθετα ή οριζόντια. Γιατί άμα είναι κάθετα είναι μια χαρά, αν είναι οριζόντια έχετε διασχίσει στη μισή Νέα Υόρκη. Έτσι. Λέω απλώς ότι όταν δεν έχετε πάει ποτέ, όλα αυτά που σας λέω, από ποιος έχει πάει Σίδνεϊ. Οκ, άρα στο Σίδνεϊ, βλέπετε λέω, ωραία, δεν έχετε πάει, για να έχουμε εκτιμήσεις. Στο Σίδνεϊ τα κτίρια είναι πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Όλα. Εσύ να ξέρεις ότι κάθε φορά που βάζεις κανονικά είναι όταν δεν ξέρεις. Να το λες, αυτό σου μιλάει. Δηλαδή κανονικά είναι σίγουρη, το βγάζεις το σίγουρο και βάζεις κανονικά, δεν έχει ιδέα. Τότε σου πει είμαι σίγουρη. Είναι εκφράσεις. Να θυμάσαι ότι υπάρχουν μερικές εκφράσεις στα ελληνικά που χρησιμοποιούνται όταν θέλουν να πούμε το αντίθετο. Εσύ είσαι ξένος. Μιλάει άπτεστα ελληνικά. Έχετε δει ποτέ να λέει για έναν Έλληνα ότι μιλάει άπτεστα ελληνικά. Ναι, υποτίθεται ότι μιλάει πιο άπτεστα από το άλλο. Στην πραγματικότητα, μόλις αυτό σας λέει ότι μιλάς άπτεστα ελληνικά, σημαίνει ότι είσαι ξέρετε. Είναι αστείο. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, όταν ο όρος σου λέει, είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι αυτονόητο παρόλο που το λέει. Έχουμε μια άλλη έκφραση. Να δούμε. Ποιος χρησιμοποιεί προφανώς. Λοιπόν, να ξέρεις τι για σένα δεν με ξαφνιάζει καθόλου. Για σένα τι να σου πω. Χαρά στην πλάτη. Λοιπόν, θα ξαναμετρήσετε μετά από την διάρκεια του δασκάλου, θα ξαναμετρήσετε πότε βάζετε προφανώς. Θα δείτε ότι προφανώς το βάζετε εκεί που δεν ξέρετε. Όχι εκεί που πιστεύεις εσύ. Κανονικά προφανώς. Έχει προφανώς κανονικά. Αυτές εδώ οι εκφράσεις τις έχουμε. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι το ίδιο.
Σε κάποια φάση είχα καθηγητές που μου έλεγαν, μα εγώ δεν ξέρω, κοιμάσαι. Αυτό δεν τον νοιάζει, έχει ήδη δουλειά γι' αυτό. Λοιπόν, όταν μου λένε οι καθηγητές, καθηγήτρια, όχι, είσαι φωνέας και εσύ είσαι καθηγητής. Οι καθηγητές μερικές φορές στεναχωριούνται, γιατί μου λένε τώρα τα παιδιά δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν, ό,τι θα το κάνουν να δετάξουν κτλ. Και μετά έρχομαι εγώ και τους λέω, θα δεις και εσύ θα το χαρείς, μισθός 5.000 ευρώ. Το έχετε αύριο, αύριο, έχετε περάσει όλα τα διπλώματα, όλα, τίποτα, καμία κανένα, το τελείωσε, τάκ, ωραία. Άρα τώρα σηκώνετε το χέρι και μου λέτε ποιος ξέρει τι δουλειά κάνει. Αύριο. Είναι το πρώτο που ρώτησε. Όχι, εσύ είσαι το χέρι, δεν είμαστε εντάξει. Τι άλλη δουλειά. Δεν λέω τι δουλειά. Είπα απλώς, δεν μου απαντάτε καν, δεν με πειράζει. Λέω ποιος ξέρει τι δουλειά κάνει αύριο. Σηκώνετε το χέρι, τίποτα άλλο. Άρα εσύ ποιος ήξερε το χέρι. Είσαι στην Ορβηγία. Ψάχνει τον ήλιο. Δεν το πιάνω, μην αγωνίζεις. Α, όχι, δεν αγωνίζεις. Α, όχι, το ψάχνεις. Λοιπόν, κρατικός. Όχι, αλλά εγώ σου είπα μια απαντήση, αλλά δεν με πειράζει. Πάρεις. Ναι. Καταλαβαίνω τώρα ότι θα έχεις ένα θέμα στο στρατό. Γιατί όταν ο προϊστάμενος σου λέει μην απαντάς εσύ, λέει εγώ απάντησα, θα αρχίσεις καλή δουλειά. Θα πρέπει, θα πει ναι. Αυτή πάει καλά με σένα, αλλά πιο πάνω από σένα. Δηλαδή, πρόσεξε να μην είσαι πολύ κάκρα στη δουλειά και να είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα. Δεν δείχνω τώρα, το ξέρεις. Δεν ξέρω την επιλογή. Άρα, υπάρχει κάποιος άλλος που ξέρει. Οκ, άλλοι δύο. Τώρα το λέω και για τους γονείς και για τους καθηγητές. Κανονικά τρώτε μια σφαλιάρα τώρα. Γιατί λες, ρε παιδί μου, με 5.000 κάτι θα ξέρω. Όχι. Δεν έχει σχέση με την τιμή. Έχει σχέση με την εκτίμηση. Τώρα, αυτοί που σήκωσαν το χέρι τους, πόσα χρόνια. 15. Τώρα, επειδή σου καταλαβαίνουν οι καθηγητές, ότι δεν το έχει υπολογίσει σωστά, άρα πόσο χρόνο είσαι. 17. Οκ. Άρα, ας πούμε, επειδή είναι αύριο, θα σου βάλω 20 για να μην μπερδευτούμε, αλλά στα 35 έχεις τελειώσει τη δουλειά σου. Ναι. Τι κάνεις μετά. Σύνταξη. Στα βιβλικό γίνεται. Και στα καράβια μου αυτό γίνει. Όχι, περίμενε. Εντάξει, στα 50 γίνεται. Δεν το έχεις στα 50, είσαι στα 35. Έχεις άλλα 15 χρόνια να τραβήξεις. Τι κάνεις. Ανοίγω μια επιχείρηση μετά από τα μάτια. Το άκουσε η μαμά. Σημαίνει ότι δεν έχει ιδέα. Δηλαδή σημαίνει ότι τώρα θα επιλέξει την επιχείρηση που θέλει να κάνει και την άλλη να πάνε σε... Θα ξέρεις κάτι. Ποιος θα κάνει πάνω από 15 χρόνια την ίδια δουλειά. Ποιος θέλει, ποιος θα πηγαίνει. Άμα πω προφανώς θα μου πει, κανονικά θα μου πει. Εσύ. Εγώ τι. Το σήκωσες στο χέρι σου. Ναι, το σήκωσα. Προφανώς. Το σήκωσες. Ωραία, τι δουλειά κάνεις. Πλοία. Πλοία. Μια περιπτώρη να είστε... Θες να είσαι πλοία, πως να είσαι από πάνω πάνω των άλλων κάτω. Ναι. Τα αλήθεια στον μπαμπά σου πηγαίνουν και στην πλοία. Μπορείς να έχουν συνεργασία σου, εντάξει. Οκ. Όταν θα πηγαίνεις για ταξίδι, πόσους μήνες θα φεύγεις. 7 μήνες. Ναι. Οκ. Και μετά θα ξανάρθεις και θα κάνεις τι. Διακοπές. Με τον άντρα σου. Όχι απαραίτητα. Με τη γυναίκα σου. Όχι, εγώ είσαι ένα φέγγιτο, δεν είναι το θέμα, εντάξει. Πόση ώρα... Ωραία, πόσες μέρες θα κάνει την αυσέση ότι όταν θα φεύγεις σε 7 μήνο, σιγά σιγά θα έχεις μικρή παρέα. Εντάξει. Δουλέψεις ως σκέι. Τώρα καλά δουλειά. Εγώ είμαι τέλεια, είμαι στον ελληνικό. Επιπλέον να θυμάσαι με το σκέι είναι κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις, είναι τα ωράρια. Αλλά το εσύ όταν θα κοιμάσαι... Όχι, αλλά δεν σε πειράζει. Ποια είναι η παρέα σου, πόσο καιρό θα την έχεις την παρέα. 5 μήνες. Άρα θα κάνεις διακοπές 5 μήνες και θα ξαναφεύγεις 7 μήνων. Ναι. Ναι, κανονικά θα πρέπει να φέρω ή την παρέα και να τους κάνω σε αυτούς, αυτό είναι να μείνουν με σένα, γιατί...
Δίπλα είναι η παρέα. Είναι πολύ απλό. Έχεις ανθρώπους στην παρέα σου τώρα. Ναι. Είναι εδώ μέσα ή είναι εκτός. Εδώ μέσα είναι. Όχι. Είναι κάποιοι εδώ μέσα επειδή είσαι στο σχολείο ή επειδή τους επέλεξες. Επειδή τους επέλεξες. Πώς τους επέλεξες. Σχολείο. Τους επέλεξες επειδή σου τους έβαλαν δίπλα. Ή θα τους επέλεγες, θα τους έβλεπες στον δρόμο. Ω, είσαι πολύ καλό στον δρόμο. Ειδικά με εσένα το φαντάζομαι αμέσως. Τα παρέα, ναι. Στην πραγματικότητα πολύ συχνά επιλέγουμε επειδή μας τους βάζουν δίπλα. Είναι μερικοί που είναι παντρεμένοι επειδή τους είχαν βάλει στο σχολείο και ήταν συνεχώς μαζί. Άμα έβλεπαν τον άντρα τους δρόμο, ούτε καν θα τον κοίταζαν. Αλλά επειδή σου τον έβαλαν 2 χρόνια. Καλό παιδί. Κάπου 2 χρόνια η μελέτη. Δεν σου λέει τα σουβλάκια εσύ που δεν το έχει εντοπίσει. Άρα, στην πραγματικότητα προσπαθώ να σα πω το εξή. Οτιδήποτε έχουμε πει προ το παρόν, εκτό από τώρα, δεν έχετε κοιτάξει με ποιου στάστε. Είναι. Α πούμε, αυτό εδώ είναι καθηγητή. Αν σου λέει, εμένα μου αρέσει να διδάσκω, αγαπώ τα παιδιά, θέλω να μεταδώσω γνώσεις. Οκ. Και αυτός εδώ είναι καθηγητής. Και αυτοί έχουν νέο εδώ ένα στον άλλο. Το λέω θεωρητικά, δεν δίνω πληροφορίες, εντάξει. Είναι η κανένα μου αλήθεια. Αυτοί οι δύο αναγκαστικά έχουν δύο ιδέες, ας πούμε ότι είναι στο Δήμο. Είστε και εμείς στο Δήμο, στο Αυτοανικά. Άρα, αναγκαστικά, πώς. Κλείς γενικότητα. Παναγία μου, δηλαδή, σούπερ τριβές, α. Λοιπόν, άρα αυτό σημαίνει ότι παρόλο που θέλει ο καθένας να κάνει κάτι, και εσύ αγαπάς τα παιδιά και εσύ θες να μεταδώσεις, αλλά τρίβες. Τι κάνουμε τώρα. Οκ, το κάνω αλλιώς, το κάνω αλλιώς. Είμαστε, ας πούμε, στην πολιτική αεροπορία και αυτά που χρειάζεται πάνε πολύ πιο αργά το άλλο. Και εσείς οι δύο είστε στην πολιτική αεροπορία. Είστε οι δύο καλύτεροι πιλότοι από όλους. Κοίτα, θα μας έρθει εσύ κάποιο δεν έχει. Λοιπόν, 1, 2. Τώρα έχουμε εδώ, έχουμε ένα διθέσιο αεροσκάφο. Τους βάζουμε και τους δύο στο ίδιο αεροσκάφο ή σε ξεχωριστά αεροσκάφο. Γιατί? Εγώ δεν είπα ότι έχουμε τη διαβίωση. Μα συνεργαστώ λοιπόν, αλλά κρίστηκε. Α, όπω τα 15 για τα 100 στάρι. Λέτε τα δύο πόδια σου. Εγώ δεν είπα ότι έχει τη διαβίωση. Όχι, δεν έχουμε τη διαβίωση ακόμα. Εγώ άλλο είπα. Είπα ότι είναι οι δύο καλύτεροι. Θα τους βάλεις ξεχωριστά και θα βάλεις από πίσω 2 άλλους για να μάθουν. Από αυτούς τους καλύτερους. Σε μάχη. Όχι. Εάν τους στείλετε κάπου, θα στείλετε και τους 2. Πάλι για μάχη. Θα τους βάλουμε και τους 2 μαζί. Δεν μπορείς να τους βάλεις και τους 2 μαζί, γιατί είσαι μείωτη. Αν τους βάλεις 2 σε 2 διαφορετικά, θα έχεις ένα σύν. Κανένας δεν μου κάνει την ερώτηση που περιμένω. Εγώ είπα οι δύο καλύτεροι και αυτός εντόπισε ότι μόνο ένας πιλωτάρει. Αυτό είπε ο πιλωτάρει. Ναι, αλλά δεν το είπες. Αυτός το είπε. Ότι κάτι να το πει στον φορτηγό. Πώς εδώ, ότι κάτι να στον φορτηγό το είπε με την πρώτη. Είναι προφανές ο ένας. Είναι προφανές. Δεν θέλω τέτοιες κομπίνες. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι αν συνεργάζονται συμπληρωματικά. Πώς? Συμπληρωματικά. Δεν μου το σκέφτεσαι γι' αυτό. Yeah. Όταν είναι διθέσιο το αεροσκάφο, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Πάνε σου οδηγάει. Πάνε σου οδηγάει.
μπροστά για τη χώρα σα. Τι οδηγάτε, πιλωτάρι. Πιλωτάρι και δύο οδηγίε. Ένα έχει τα όπλα. Ένα έχει τα όπλα. Α πούμε ότι είναι οι δύο καλοί. Ω πιλότη. Και αυτό είναι κόμπανο στα όπλα. Το βάλουμε πίσω. Είναι αργή, δεν το ρώτησα πριν. Ας πούμε θέλω να ανοίξω ένα φουρνάρι. Αυτές οι δύο θέλουν να ανοίξουν ένα φουρνάρι. Σε ρίμια μπροστά σου θέλει να φτιάξει ψωμί. Ναι. Θες να το πουλάς. Μπάτσες. Όχι, εγώ θέλω να ξέρω. Ναι, αλλά παρόλο που ξέρεις είναι άφηστο. Επειδή ξέρει τι λέει. Εγώ δεν θέλει, δεν ξέρει. Α, δεν θέλει. Αλλά άμα κοιτάξει, όταν θα πάτε στο φουρνάρι από την επόμενη φορά, θα δείτε ότι μιλάτε με κάποιον που δεν φτιάχνει ψωμί. Απλά μιλάτε με τον πολίτη. Ο πολίτης δεν πρέπει να είναι σαν εσένα. Ναι, εσύ είσαι σαν το φουρνάρι. Δηλαδή θες να μην έχεις πολλά παραδόσεις, τα ψωμιά δεν μιλάνε. Άρα είσαι σίγουρο να κοιτάξει των ψωμιών, ο βασιλιά των ψωμιών. Και μετά έχει η βασιλιά, η τριγκυπέζα, η οποία πουλάει. Αυτό είναι το θέμα τη συνεργατικότητα. Το θέμα είναι ότι όταν επιλέγετε το επάγγελμά σα, πρέπει να σκεφτείτε σε ποιο χώρο σα βάζουν. Είναι αυτό που έλεγα με του δύο καθηγητέ. Άμα είναι ακριβώ την ίδια ειδικότητα κλπ., όταν έρθει πρώτη φορά, συμφέρει να πας να δεις τον Α, ποιος ήταν ο πιο παλιός εδώ. Ήσασταν εδώ και οι δύο, ο κύριος. Αυτός ήταν ο πιο παλιός. Ωραία. Άρα συμφέρει, ας πούμε, όταν έρχεσαι με πρώτη φορά και είσαι στην ίδια ειδικότητα, συμφέρει να μιλήσετε, να δείτε πώς πάτε και πώς νιώθετε κλπ. Άμα, ας πούμε, αυτός έρχεται εδώ. Αυτός είναι ο παλιός και αυτός είναι ο νέος. Και έρχεται. Και δεν του μιλάει καθόλου. Εγώ, εμένα με διώρησαν να κάνω τη δουλειά μου σαν καθηγητή. Δεν είπα να μιλάω μετά. Έτσι, τι γίνεται. Τριβές οι οποίες δεν φαίνονται γιατί είναι εξ αποστάσεως και αυτές θα αφήσουν οι τριβές μέσω των μαθητών. Ναι. Θα λένε μερικοί, εγώ προτιμώ τον παλιό, δηλαδή θα λένε προτιμώ τον νέο. Βέβαια, άμα βλέπετε ότι ο παλιός και ο νέος είναι φίλοι, μετά του βουλώνουν. Δηλαδή, παιδιά, κάτι μας νοιάζει, αφού μαζί είναι. Παρέα κάνουν, χαίρονται, κάνουν και μερικές πειράματα μαζί, κατασκευές, κλπ. Άρα, τότε να σου πω είναι το εξής. Εδώ ήταν το θέμα που είχες, που σου έλεγα στην αρχή με το ατομικό. Κάνω ατομικό, δεν θέλω να είμαι με άλλο. Άρα, ποιος θέλει να είναι σε μια δουλειά που να συνεργάζεται με άλλους. Εμένα με κουράζει η συνεργασία. Δεν μπορώ. Πρέπει να ξυπνάω και το πρωί. Είσαι πάντα έτσι ή μόνο όταν κάνει δύο. Πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Και το καλοκαίρι. Λες κακή. Λοιπόν. Άρα, τελειώνω λέγοντας το εξής. Σκεφτείτε πρώτον αυτό που γουστάρετε πραγματικά. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά είναι δύσκολο να θέλετε ό,τι θέλετε. Δεύτερον, να σκεφτείτε ότι μπορεί αυτό που θέλετε να το θέλει κάποιος άλλος. Γι' αυτό είναι η αγορά εργασίας. Δηλαδή, εσύ έχεις μια αγορά εργασίας, αυτός είναι ελεύθερος ο τομέας, αυτός είναι τίνγκα και εσύ θες τον τίνγκα. Παρούχη. Μετά πρέπει να κοιτάξεις, σε αυτό που είναι ελεύθερο, υπάρχει κάτι που σχετίζεται με αυτό που γουστάρεις ή καθόλου. Άμα υπάρχει, χώνεσαι. Άμα δεν υπάρχει, όπου ξανακοιτάζει αυτό που είναι τίνα. Σε ποιο χώρο μπορώ να μπω σφήνα. Μετά, στον χώρο που θα είμαι. Θα είμαι σε έναν χώρο που θα συνεργάζομαι με άλλους ή θα είμαι μόνος. Μ' αρέσει, ας πούμε, να μιλάω με τους πελάτες ή δεν θέλω να μιλάω με τους πελάτες. Ναι, δεν σε είπα καμπούρι. Καθένας κάνει τι θέλει. Είναι μερικοί που προτιμούν να μιλάνε με τους πελάτες, είναι μερικοί που προτιμούν να μιλάνε με τους ανθρώπους της εταιρείας. Ας πούμε, θέλετε να είστε και δημόσιος υπάλληλος. Προτιμάτε να είστε ταχυδρόμος ή καθηγητής. Είναι πάρα πολύ απλό. Άμα δεν θέλετε να βλέπετε τους ανθρώπους, συμφέρει ταχυδρόμος. Θα βλέπετε τα γράμματά τους.
Κάπου, κάπου θα επιτυχαίνετε και κάποιον. Ενώ όμω δεν μπορείτε του ανθρώπου, θέλετε να γίνει καθηγητή ή σε τσόκαρο. Θα του έχετε συνεχώ μπροστά. Δεν γίνεται. Εκτό από να αποφασίσετε καθηγητή τη άπληξη αποστάσεω, με σκάει. Μπορεί να γίνει διευθυντή όμω. Σωστά. Και διευθυντή ή διτάκτη. Η ιδέα τώρα μετά είναι άμα είμαστε με του άλλου, είναι αν λειτουργούμε συμπληρωματικά ή όχι. Πέρασε το θέμα. Γιατί μερικέ φορέ μπορεί να είμαστε με του άλλου να κάνουμε την ίδια δουλειά. Είμαστε με του δύο αεροπόρου. Αλλά μετά όταν μπαίνουμε σε ένα άλλο σκάφο, ένα κάνει. Α πούμε, έχουμε 11 τερματοφύλακε που συζητάνε. Έχουν μια παρέα, πίνουν πίτε και τέτοια του αγώνε. Και παιδιά, θα κάνουμε μια ομάδα. Θα μπούμε και οι 11. Εντάξει, θα είναι η ομάδα των τερματοφυλάκων. Μπαίνουν στο γήπεδο. Τι γίνεται. Όλοι στο θέμα. Δεν γίνεται. Όλοι μέσα. Γίνεται βέβαια. Μα μόνο ένας μπαίνει στο γήπεδο. Σωστά. Ας συνέχισε τώρα. Εγώ τέλος δεν πιστεύω. Μπράβο. Άρα μόλις μπαίνουν στο γήπεδο μόνο ένας μένει τερματοφύλακας. Ποιος θα κάνει. Ποιος. Τι μας πειράζει. Γιατί θα γίνουν παίχτες. Δεν μας πειράζει. Όχι, 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 μην παιδεύεσαι. Άλλο σας δείχνω τώρα. Όταν είναι παρέα, μπορεί οι 11 τερματοφύλακες να μιλάνε και να περνάνε πάρα πολύ ωραία, και να λέει εγώ σταμάτησα το κορτάζ, όλο που έβγαλε αυτό, αλλά μόλις μπαίνουν στο γήπεδο, επειδή αλλάξαμε πλαίσιο, τότε μπαίνει μόνο ένας τερματοφύλακας. Δεν έχω δικαίωμα να φτιάξω την μπάλα με δεύτερη. Τι να κάνουμε. Άρα παρόλο που ήταν 11 τερματοφύλακες, όχι ιδιότητα, μόλις μπαίνουν, αλλάζει το πλαίσιο και μετά θα αποφασίσουν ποιο από του 11 θα είναι ο τερματοφύλακας ή τερματοφύλακας της ομάδας τερματοφυλάκων. Θα το πρόβλημα θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα το πολιτικό από την ίδια ομάδα. Ήταν παρέα. Τι είναι η διαφορά. Στην παρέα μας αρέσει να πηγαίνουμε με ανθρώπους που μας μοιάζουν, που γελάνε με τα ίδια ανόητα ανέκδοτα που λέμε. Πες ότι είσαι στην παρέα σου, λες ένα ανέκδοτο. Ας πούμε ότι αυτή είναι η παρέα σου. Λες ένα ανέκδοτο. Γελάς. Τους λες έτσι. Κοίτασε. Λες δεύτερο ανέλη, τους βλέπεις έτσι. Σε κάποια φάση που δεν το βουλώνει. Τώρα λοιπόν, σαν να είσαι στη δύο πέρα, λες ένα ανέλο, έχουν πεθάνει όλοι στο γέλιο. Λες δεύτερο, ακόμα χειρότερο. Πετάει αυτός ένα ανέλο, πεθαίνεις και εσύ στο γέλιο. Αυτή είναι η παρέα. Αλλά με την παρέα είμαστε για να μην κάνουμε τίποτα και να γυράμε μαζί. Με την ομάδα δεν έχει ανέκδοτα, πρέπει να κάνουμε κάποιο ρόλο. Αλλά στην ομάδα δεν ψάχνουμε τους ανθρώπους που μας μοιάζουν, ψάχνουμε τους ανθρώπους που μας πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Δηλαδή, άμα σας πάρω ένα κέρμα, προσέξτε να μπερδευτείτε, μην ευρεάσετε. Ειδικά οι προφανές. Παίρνω ένα κέρμα. Δεν λέω για την Νορβηγία, για το Βέλγιο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κέρμα. Έχει κορώνα γράμματα. Και σας λέω, ποιο είναι το αντίθετο από κορώνα. Εγώ είπα. Ναι. Έχετε δεύτερη ευκαιρία. Μα δεν είναι ότι δεν πει. Κατάλαβα τι θέλετε. Εγώ κατάλαβα ότι κατάλαβες, αλλά κατάλαβα ότι δεν ξέρεις πώς να το πεις. Ναι. Οκ. Ας κρατάω συν. Το αντίθετο από κορώνα είναι κορώνα. Α, ναι, το αντίθετο είναι. Ακόμα και αυτός άνοιξε το στόμα. Λοιπόν, γιατί άμα βάζετε κορώνα και κορώνα δεν είναι κέρμα. Άρα, γιατί μπερδεύουμε το συμπληρωματικό που πρέπει να είναι το άλλο, όχι το αντίθετο, ενώ το αντίθετο είναι ο εαυτός του. Που σημαίνει, ας πούμε, στον χώρο εργασίας, μερικές φορές, το αντίθετο από εσάς είναι η ειδικότητά σας. Να πείτε, είναι ας πούμε οι δύο τερματοφύλακες. Ενώ το άλλο, το συμπληρωματικό, έχει ένα επιθετικό και ένα τερματοφύλακα. Εδώ λοιπόν έχει σημασία να δείτε, ακόμα και στην ομάδα, όταν κάνετε προγράμματα με τους καθηγητές, αν θα μπείτε σε μια ομάδα για να σπάσετε πλάκα, ή αν θα μπείτε σε μια ομάδα που θα πει: εγώ τον θέλω αυτό γιατί αυτός κάνει αυτό το πράγμα, αυτή είναι επειδή κάνει αυτό και εγώ δεν τα κάνω. Και το λέτε στους καθηγητές.
Γιατί εμείς φτιάξαμε αυτήν την ομάδα, αυτός έχει αυτήν την ειδικότητα, αυτό. Αυτός αμέσως σας πει, παιδιά, μπράβο που το επιλέξει. Άμα πείτε, εμείς έχουμε όλοι το ίδιο και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Σας πει, παιδιά, δεν βρήκατε κανέναν άλλο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να σκεφτείτε αυτό το εξής. Έχετε μέσα έναν ενδιαφέρον. Έχετε δύο ημισφαίρια που μοιάζουν σχεδόν τα ίδια. Εντάξει. Δεν είναι ποτέ τα ίδια, αλλά μοιάζουν. Γιατί η φύση ξέρει ότι άμα κάνει δύο φορές το ίδιο είναι σπατάλη. Άμα κάνει σχεδόν το ίδιο, τότε είναι αθεκτικό. Αλλά πρέπει να είστε με ανθρώπους που είναι σχεδόν το ίδιο με εσάς, γιατί βέβαια, άμα δεν έχει καμία σχέση, εσύ είσαι τεχνικός, ο άλλος είναι φιλόλογος, και να κάνει μια κατασκευή, έχω πει ένα θέμα. Σχεδόν το ίδιο, ποτέ το ίδιο, και τότε παράγουμε έργο ομαδικό, και τότε θα δείτε ότι στον χώρο εργασίας θα είστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι και θα παράγετε χαρά και στους άλλους. Ο Άγιος Βασίλης δεν ψάχνει άλλον Άγιο Βασίλη. Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί όχι.